ξεπέρασαν από την άλλη τις 10.000 οι εγγραφές της πλατφόρμας JobMatch της ΔΥΠΑ για ανέργους και με επιχειρήσεις. Αυτή η διαφήμιση δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει. Λένε ότι μέσα από τη ΔΥΠΑ τουλάχιστον ότι έχουν ενταχθεί σε αυτή την πλατφόρμα πανελλαδικά κοντά στις 1.800-2.000 επιχειρήσεις. Οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι. Ωστόσο, αυτή η διαφημιστική καμπάνια, επαναλαμβάνω, γιατί με ακούει ο κύριος Κοκολάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Επισιτισμό Τουρισμό, αν αυτό θέλει κάτι να πει, θέλει κάτι να φέρει, έτσι όπως διαφημίζεται από τον διοικητή της ΔΥΠΑ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά βλέπουμε κι εμείς αυτή τη διαφήμιση να παρουσιάζεται από το διοικητή της ΔΥΠΑ, να μας λέει και αριθμούς, να μας λέει νούμερα για 10.000 εγγραφές. Από εκεί όμως και μετά δεν μας λέει πόσοι έχουν ολοκληρωθεί, πόσοι έχουν βρει δουλειά από αυτή την πλατφόρμα. Αυτά είναι τα σημαντικά που πρέπει να αναφέρουμε, που το οποίο δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε εκεί ότι έχουν δώσει κάπου 2.900 στην εντεύξεις εργαζόμενοι με τους υποψήφοι, μάλλον εργαζόμενοι με τις επιχειρήσεις, αλλά από εκεί και μετά δεν βλέπουμε να μας δίνει κάτι άλλο αποτέλεσμα. Απλά βλέπουμε μια διαφήμιση, να την επαναλαμβάνουν χωρίς να βλέπουμε τα ουσιαστικά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό είναι διευκρίνιστο για το πόσοι άνθρωποι έχουν βρει δουλειά μέσω από αυτή την πλατφόρμα. Ισχύουν τα ίδια τα οποία αναφέρατε το προηγούμενο διάστημα μαζί με τον κύριο Χότζογλου εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ή έχουν αλλάξει πράγματα? Και καλημερίζω βέβαια και τον κύριο Χότζογλου. Καλημέρα σας από τον 984. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς τους ακροάτες. Ωραία, είναι μαζί μας και ο κύριος Κοκολάκης. Ισχύουν τα ίδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμβάσεις, ατομικές συμβάσεις έτσι όπως το προωθούν, αντισυλλογικών συμβάσεων εργασίας? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια ασάφεια, μια ενημέρωση για το τι γίνεται με την πλατφόρμα τη JobMatch. Μπορεί να βγαίνει η κυβέρνηση, το Υπουργείο ή η ΔΥΠΑ και να λένε ότι έχουν γίνει 10.000 ματσαρίσματα. Τώρα τι ορολογία είναι αυτή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι σημαίνει ματσάρισμα? Σημαίνει πρόσληψη? Σημαίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος? Σημαίνει συναλλαγή? Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάθε εβδομάδα τα ίδια μας λέγανε για τις μέρες καριέρας. Ότι βρίσκουν χιλιάδες εργαζόμενοι δουλειά και ότι όλα πάνε τέλεια. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξεκινήσαμε τη σεζόν με 80.000 και μεσαίες εργασίες. Ναι. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. 80.000 θέσεις εργασίας που απολείπουν. Μάλιστα. Σε μια χρονιά η οποία θα είναι χρυσή. Σας έρχεται απάντηση από ακροατή. Το ματσάρισμα είναι λέξη δανεική από το Survivor, μου λένε να σας μεταφέρω. Πιθανόν με τον συγκεκριμένο διοικητή της ΔΥΠΑ μπορεί να τα περιμένουμε όλα. Μα ούτως ή άλλως και η εργασία survivor είναι. Εμείς δεν είμαστε μονικοί με τα πρόσωπα. Εμείς θέλουμε να γίνει η δουλειά μας και να γίνει σωστά. Δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι όχι μόνο δεν μας υπολογίζουν, όχι μόνο δεν μας βλέπουν που λέμε στην αργό, δεν σέβονται τους εργαζόμενους του κλάδου που κάνει κύκλο εργασιών στη χώρα περίπου 20 δις. Και όπως λέγει ο κύριος Κοκολάκης, κύριε Χότζογλου, δυστυχώς μπορεί να δίνουν αυτά τα νούμερα, να δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά δεν έχουν πει πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε τους 10.000 επιχειρήσεις και εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, έχουν βρει δουλειά και με τι συνθήκες έχουν βρει δουλειά, κύριε Κοκολάκη. Ακριβώς αυτό δεν διευκρινίζεται. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν εκεί πέρα θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωτικές τόσο στον επισιτισμό όσο και στον τουρισμό. Από εκεί και μετά πρέπει να αλλάξουν τακτική εάν θέλουν πραγματικά εργαζόμενους
στο χώρο του τουρισμού και του επισιτισμού και οι εργοδότες και η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό, είτε μέσω εκπαίδευσης, είτε σεμινάρια, είτε να τους παρέχουν κάποιες παροχές προς τους εργαζόμενους σωστές, να αμείβονται με τις συλλογικές συμβάσεις από αυτά που προβλέπονται, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά καθημερινά φεύγουν εργαζόμενοι από το χώρο το ξενοδοχείο του επισιτισμού ή παραμένουν κάποιοι άλλοι και προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας ή και καλύτερους μισθούς. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε στον επισιτισμό, τουρισμό, ειδικά οι Έλληνες διακρινόμαστε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρουμε προς τους επισκέπτες μας, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε, το χαμόγελό μας, τη φιλοξενία μας, το φιλότιμό μας. Εκεί πρέπει να δούνε οι εργοδότες και να επενδύουν στον ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως θα περίμενε κάποιος, κύριε Χοντζογλου, ότι φτάνοντας στο τέλος του Μαΐ και με τα ξενοδοχεία πλέον ανοιχτά στο σύνολό τους, ότι δεν θα είχαμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα με τις ελλείψεις 80.000 θέσεων εργασίας στο κομμάτι του τουρισμού πανελλαδικά. Αυτό θα ήταν το σωστό. Να έχουν στελεχωθεί οι επιχειρήσεις, να έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους και να μην υπάρχει κανένα απόλυτο πρόβλημα. Εμείς δεν περιμέναμε τέλος του Μάη για να το κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Εμείς θα φωνάζουμε από Γενάρη μήνα προς την κυβέρνηση και προς την εργοδοσία. Εάν δεν δοθούν κίνητρα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο πρόεδρος, ο καλός ο φίλος ο Νίκος Κοκολάκης, αν δεν δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο τους, δηλαδή Ταμείο Ανεργίας, ΕΦΑΠΑΞ, Επίδομα Μητρότητας στους εργαζόμενους, και αν δεν υπάρξει αυστηρή επίκληση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων, δηλαδή ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην εργασία μας. Ας το καταλάβουν αυτό. Φτάσαμε, θυμάστε, αρχές Μαΐου, περίπου τις 10 Μαΐου, ακόμα πραγματοποιούνταν οι μέρες καριέρας στον κλάδο. Τη στιγμή που τα περισσότερα ξενοδοχεία είχαν ήδη ανοίξει, 10 Μαΐου. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας του σχεδιασμού για το πώς θα πάει η σεζόν. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε άλλο τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς θα βρεθούμε προεκπλήξεων όλοι. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση και η ομοσία, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Ποια είναι η θεματολογία αυτής της παγκρίτιας σύσκεψης των ενώσεων στην Κρήτη του τουρισμού 5 Ιουνίου? Κάθε χρόνο η Ομοσπονδία πραγματοποιεί περιφερειακές επισκέψεις σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και όχι μόνο. Παραδοσιακά ξεκινάμε από τον μεγαλύτερο, από την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, που είναι η Κρήτη. Η θεματολογία είναι αυτή που σας περιγράψαμε και εγώ και ο πρόεδρος πριν από λίγο. Εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τήρηση των συμφωνηθέντων και της εργατικής νομοθεσίας, τρόποι δράσης από εδώ και πέρα μέσα στη σεζόν για να αναδείξουμε τα προβλήματα και να πείσουμε επιτέλους την κυβέρνηση ότι έχουμε δίκιο και τους εργοδότες, και λήψη αποφάσεων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, 5 Ιουνίου αυτή η σύσκεψη των ενώσεων Κρήτη στον τουρισμό. Κύριε Χοντζογλου, κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.